Το έργο προχωράει καλά, γιατί τους βοήθησε και ο καιρός. Γι' αυτό και φτάσαν μέχρι εδώ. Αλλά ότι θα το τελειώναν μέχρι τέλος της χρονιάς αποκλείεται. Είναι πολύ μεγάλο το έργο και ειδικά εδώ πέρα τώρα που είμαστε στον ποταμό στη Λαγκάδα, είναι το άνοιγμα μεγάλο, απαιτείται πολύς χρόνος. Καταλάβες. Γι' αυτό. Μας κλείσαν, δεν δουλεύουν τα μαγαζιά όπως πρέπει να δουλέψουν. Ο κόσμος, να δε, κατεβαίνουν, βραχυκλώνουν, δεν βάλαν και σήμανση σκαλί εδώ πέρα. Κατεβαίνουν συνέχεια αυτοκίνητα εδώ πέρα και γυρίζουν πίσω. Ναι. Κατάλαβες. Τώρα θα γυρίσω άνθρωπος πίσω. Όλη η μέρα αυτό το βιολί γίνεται. Γιατί δεν έχει σήμανση να τους πει ότι για να πας απέναντι στα μαγαζιά αυτά πρέπει να φύγεις από τον ποταμό, από εδώ, από το Πενθύλης. Ναι. Πενθύλης. Ναι. Όλη η μέρα κατεβαίνουν εδώ. Ήταν βασικό. Αυτό έπρεπε να γίνει. Εγώ θυμάμαι τότε που βούλωσε ο ποταμός και κάτω στην αλυσίδα όλα πλημάραν τα πάντα γιατί τα πέταξε την άσφαλτο απάνω. Όχι, εδώ είμαι από το 79. Εγώ κάνω περιλήξεις μοτέρια. Όλα τα μαγαζιά τώρα, τα μοτέρια, συνεργεία, τουρναδόρ εκεί πέρα όλοι που ήρθαν, είχα το μαγαζί μου στο Κατσιναβάκι απέναντι, τα μοτέρια που έφτιαχνα. Και ήρθαν σε μένα, πλακώσαν όλοι να τους σώσω. Να μπορέσουν να ξαναδουλέψουν τα μαγαζιά τους. Ναι. Και ήμουν εκεί παρόν. Η άσφαλτος που είχε φύγει όλη και πετάχτηκε πάνω. Και γίνανε γυαλός όλα εκεί πέρα. Και ήταν από τότε τα σχέδια και οι μελέτες λέγανε ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει, αλλά συνέχεια παίρνανε αναβολές. Τώρα φτάσαμε εδώ να κάνουμε το σταυρό μας, να λέμε δόξα τω Θεώ που πήραν την απόφαση τελικά. Και ο κόσμος βέβαια συνένεσε, γιατί μας είπαν κάθε 100 μέτρα θα κλείνουν, δεν θα κλείνουν μεγάλες αποστάσεις για να μην κλείνουν όλοι οι αεροπόροι για να ρέλει. Τώρα όλα καλά. Εντάξει, και εδώ τώρα τα μαγαζιά δουλεύουν λίγο πολύ. Εντάξει, δεν είναι κλειστό κανένας τελείως. Αλλά όπως να είναι, έχει πρόβλημα. Τώρα εδώ προβλέπω εγώ καμιά μέχρι 20, άμα πιάσουν καμιά κουσαριά μέρες, θα ανοίξει ο δρόμος. 20 μέρες εργάσιμες εδώ. Άμα δουλέψουν 20 μέρες, θα τον ενώσουν το δρόμο. Είπα στο προϊστάμενο του έργου ή της υπηρεσίας του Δήμου, να πούμε, του ΔΕΔΙΑΛ, ότι πρέπει απάνω στον ποταμό και στο γεφύρ που τελειώνει το έργο, πρέπει να κάνουν παγίδες για να παγιδεύονται τα μπάζα που κατεβαίνουν και να πηγαίνουν να τα καθαρίζουν. Γιατί άμα δεν τα καθαρίξεις και γεμίσουν οι παγίδες αυτές και αδιαφορεί η υπηρεσία, τα μπάζα πάλι όλα θα μπουν μέσα στον ποταμό και θα κατεβούν μέχρι το λιμάνι κάτω. Θα μπαζώσει. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν παγίδες και να τις έχουν υπόψη τους να τις καθαρίζει η υπηρεσία. Να σταματούν τα μπάζα που κατεβαίνουν από τα βουνά από πάνω. Ρίξε μια ματιά. Κοντεύει, ναι. Λίγες μέρες μιλάει ακόμα. Θα ανοίξει ο δρόμος, δεν νομίζω να κρατήσει πολύ καιρό.